Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Σάββατο 12 Ιουνίου 2021. Δεν έχουμε live απόψε, επειδή είχαμε το τελευταίο σεμινάριο και λαμβάνεστε ότι μετά από πόσες ώρες βιντεοσκόπηση και μετά από 4 ώρες σεμινάριο δεν έχουμε δυνάμεις για live, αλλά έχουμε θεματάρα εδώ πέρα, όπως διαβάσατε στον τίτλο. Μου είπε ότι θα βγαίνει να φλερτάρει μαζί με τους φίλους του άλλες κοπέλες και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Τι συνιστά τελικά απιστία σε μια σχέση? Λοιπόν, μας γράφει μια κοπέλα η οποία είναι 22 και ο φίλος της είναι 23. Και είναι και για τους δύο η πρώτη σχέση. Αυτά της τα ρώτησα μετά και μου τα απάντησε, αλλά τα λέω από την αρχή που διαβάζω το πρώτο mail για να δείτε... Για να μπούμε πιο καλά μέσα στη συνθήκη του τι συμβαίνει. Αυτή 22, αυτός 23 και για τους δύο πρώτη σχέση. Αγαπημένη μου κυρία Θέκλα, αρχικά να σας ευχηθώ να χαίρεσε τον αδερφό σας για χθες και καλοτάξτε το νέο σας βιβλίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγάπη. Σας γράφω και εγώ για το πολυβασανισμένο θέμα του έρωτα. Ζητώ συγγνώμη αν συμβάλλω στο άγχος σας με τις μαζεμένες επιστολές, αλλά μιας και μερικές φορές πιάνετε κάποια από τα θέματα που θεωρείτε ότι μπορούν να βοηθήσουν κόσμο, σας παραθέτω και εγώ την ιστορία μου και κάνετε αυτό που θεωρείτε καλύτερο και βοηθά το χρόνο και το πρόγραμμά σας. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Μόλις το διάβασα το mail σου, λέω πρώτα το βγάλω. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Με το φίλο μου είμαστε μαζί 2 χρόνια και κάτι, δηλαδή ήσουν εσύ 20 και αυτός 21 όταν ξεκινήσατε. Γενικά θεωρώ τη σχέση μας καλή, αν και έχουν προκύψει αρκετά προβλήματα. Θεωρώ πως καταφέραμε να τα αντιμετωπίσουμε και να εξηγιάνουμε τη σχέση μας. Α, τώρα μας μιλάς για την εξηγιασμένη σας κατάσταση. Όμως το θέμα αυτό είναι ένα αγκάθι που δεν ξέρω πώς και αν θα μπορέσουμε να το χειριστούμε. Στους 10 μήνες της σχέσης μου ανέφερε πρώτη φορά ότι θεωρεί αποδεκτό το φλερτ, ακόμα και αν είσαι σε σχέση, απλώς για την πλάκα και χωρίς να δοθεί κάποια συνέχεια. Εγώ διαφώνησα και ταράχτηκα, αλλά δεν με έκοψε, ταράχτηκα τότε, αλλά δεν με έκοψε να συνεχίσω τη συζήτηση. Δηλαδή δεν έκοψε το μυαλό σου να συνεχίσει τη συζήτηση. Άρα σου ρίξε άδειο για να πιάσει γεμάτο. Σου λέει για μένα, σε μια σχέση είναι αποδεκτό να φλερτάρεις, φτάνει να μην απαντήσεις. Ξαναναφέρθηκε αυτός κοντά στον 1,5 χρόνο της σχέσης μας και εκεί ενεργά του είπα ότι το θεωρώ συναισθηματική επιστία. Συμφωνώ μαζί σου, είναι συναισθηματική επιστία το να φλερτάρεις. Ιδιαίτερα συνειδητά και προαποφασισμένα. Συναισθηματική απιστία, ξεκάθαρα. Και εκείνος είπε ότι δέχεται τη θέση μου και από τη στιγμή που με πληγώνει δεν θα κάνει κάτι. Τι μεγαλόκαρτος, ε! Και έτσι φτάνουμε 1 μήνα πριν. Μέσα στην κουβέντα μου είπε εμέσως ότι θέλει να βγαίνει να φλερτάρει με τους φίλους του παρέες κοριτσιών που μπορεί να βρεθούν στο δρόμο τους. Εγώ αντέδρασα άσχημα, κλάματα, άρνηση, πόνος. Ανοίξαμε κουβέντα όταν ηρεμήσαμε και μου είπε πως έβλεπε ο ίδιος τα πράγματα. Για να δούμε το σκεπτικό αυτού του νεαρού ανδρός. Μπορεί να τον κρίνουμε και αυστηρά, ποιος ξέρει, γιατί στο χθεσινό βραδινό vlog κάποιο μου έγραψε ότι έκρινα αυστηρά τον τύπο εκείνο ο οποίος έκανε ό,τι έκανε με την κοπέλα που ήταν 10 χρόνια μαζί το vlog χθες το βράδυ του Σαββάτου, του εις Παρασκευής. 11 Ιουνίου 2021. Πώς κρίνεις τον άλλο χωρίς να ξέρεις? Ακούς εκεί πέρα ότι επέμενε να την καταστήσει έγκυο και δια της βίας κλπ. Και τον κρίνουμε εμείς αυστηρά. Λοιπόν, ας δούμε την άποψη αυτού του ανδρός όπως την έχει εξηγήσει την κοπέλα του, η οποία θεωρώ ότι έχεις φιλενάδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση, αλλά βλέπω κάποιες στοιχείες συνεξάρτησης που κάθεσαι και ακούς αυτές τις βλακίες και δεν έχεις φύγει ακόμη. Γι' αυτόν το φλερτ δεν σημαίνει κάτι ερωτικό. Ρε παιδιά, δεν είναι το φλερτ κάτι ερωτικό. Αφού το φλερτ είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στο ερωτικό. Πού ξανακούστηκε ότι το φλερτ δεν είναι κάτι ερωτικό? Ουσιαστικά το βλέπει, εμπόρο, σαν μια επικοινωνιακή εξάσκηση για να μάθει πως είναι καλό να προσεγγίζει τους ανθρώπους. Έρε, άντε, φούμα. Φύγε και με τα ξωτές κορδέλες. Άκου, το φλερτ δεν είναι κάτι ερωτικό και είναι σαν μια επικοινωνιακή εξάσκηση για να μάθει πως είναι καλό να προσεγγίζει τους ανθρώπους. Μάνα μου τον, θέλει εξάσκηση. Επιπλέον τον βοηθά να κατευνάσει την ανασφάλεια που έχει,
ότι μπορεί να μείνει σε μια μόνο σχέση στη ζωή του και αν χωρίσει σε μεγάλη ηλικία δεν θα ξέρει τι να κάνει στον ερωτικό τομέα όπως πολλοί άνθρωποι στον περίγυρό του. Παρόμοια και ο πατέρας του, αν και αυτός είναι σε νεκρογάμο. Αγάπη μου, λοιπόν, το λύνουμε εδώ το θέμα. Αφού το αγόρι έχει ανασφάλεια ότι αν μείνει μαζί σου σε μια μόνο σχέση και χωρίσετε σε μεγάλη ηλικία, δεν θα ξέρει πώς να φλερτάρει και θα είναι, πώς θα είναι, θα έχει ανασφάλεια ότι δεν θα ξέρει τι να κάνει στον ερωτικό τομέα, κάνε του ένα μεγάλο δώρο. Δώσε του την άδεια του, δώσ' του το ελεύθερο. Άνεμο στη βράγκα σου, πες του και αέρα στα πανιά σου, πήγαινε να εξασκηθείς επικοινωνιακά, ερωτικά, φλερταριστικά και παράτα μας. Δηλαδή, πού είναι τα συναισθήματα που νιώθει για σένα και πού είναι η αγάπη που νιώθει για σένα. Ρε φίλε, και 23 χρονών που είσαι, είμαστε σε μια ερωτική σχέση επειδή αγαπούμε ειδικά εκείνο το πρόσωπο με το οποίο είμαστε σε μια ερωτική σχέση και δεν μπορούμε δίχα του. Και δεν μπορούμε δίχως αυτό το πρόσωπο. Δεν είμαστε σε μια ερωτική σχέση γιατί μας βολεύει η σχέση, αλλά επειδή ο εαυτούλης μας είναι το number one, είναι το νούμερο ένα σε όλα, φροντίζουμε και για το μέλλον μας, μην τυχόν και ο αυτούλης μας χωρίσει κάποτε και δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί και κάνουμε επικοινωνιακές ασκήσεις, χρησιμοποιώντας τις ξένες τις γυναίκες που δεν είναι δικές μας, σαν ένα μέσο άσκησης και πληγώνουμε και τη δικιά μας τη γυναίκα, αλλά το φλερτ δεν είναι κάτι ερωτικό. Ρε θα μας τρελάνετε ρε, ρε μα θα μου φύγει και αυτό το λίγο μυαλό που μου έχει μείνει, ειλικρινά. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Σε μένα δεν φάνηκε ποτέ αποδεκτό να είναι κάποιος σε σχέση και να φλερτάρει. Όχι, σου φάνηκε αποδεκτό γιατί δεν τον έχεις χωρίσει ακόμη. Έχει 1,5 χρόνο που σου λέει αυτές τις μπουρδες και για να σου τις λέει σημαίνει τις κάνει κιόλας, αλλά ακόμη δεν τον έχεις χωρίσει. Σου φαίνηκε αποδεκτό. Η εικόνα δεσμευμένου ανθρώπου να φλερτάρει μου προκαλεί αποστροφή. Γιατί αισθάνομαι ότι υπάρχει και έστω μια υποτυπώδης κοροϊδία και προς τη σχέση και προς το άλλο πρόσωπο. Δεν είναι υποτυπώδης η κοροϊδία, είναι ξεκάθαρη κοροϊδία και προς τη σχέση σου και προς το άλλο πρόσωπο. Αλλά δεν σου προκαλεί αρκετή αποστροφή ώστε να νικήσει τη συνεξάρτησή σου προφανώς, που ίσως έχεις. Αν και η αλήθεια είναι ότι η προσέγγιση δεν κρατά τόσο ώστε να προκαλέσει προσδοκίες. Έχουμε μπει τώρα μέσα στο λογικό του παράλογου. Μας έχει πει την αφήγηση του αυτός ο βλαμμένος, sorry που τον λέω έτσι, αλλά μόνο βλαμμένο μπορώ να το πω. Τι παίρνω πίσω τη λέξη, ας μιλήσω πολιτικός όρθος, αυτός ο αδιάγνωστος. Και καθόμαστε και σκεφτόμαστε με βάση το λογικό του, την αφήγησή του, ότι επειδή δεν κρατάει πολύ το φλερτ, δεν κάνει και πολύ ζημιά. Δεν θα το βάλει πολύ μέσα, το βάλει λίγο, το μισό. Άμα βάλει το μισό μέσα δεν είναι. Έλε πως έλεγε και ο Κλήτο με τη Λεβής και δεν ήταν σεξ. Άγια Ολάν, Άγια Ολάν στην Κυπριακή διάλεκτο που είναι τουρκικό σημαίνει άντε καλέ. Για να είμαι ειλικρινής και σύντομη, ζηλεύω με πιάνει στομαχόπονο στη σκέψη του φίλου μου να φλερτάρει με άλλες κοπέλες. Και καλά κάνεις και κακώς δεν τον έχεις χωρίσει ακόμη. Όσες φορές έτυχε να μου αρέσει κάποιος από τη δική μου πλευρά, πάντα κρατούσα τυπική στάση και απομακρυνόμουν. Βέβαια, αυτό είναι κάτι που μου συμβαίνει σπάνια, μιας και ως άνθρωπος δεν βιώνω έντονη πρωτογενή έλξη. Εννοείς ότι δεν είσαι σεξομανής, τι εννοείς, ναι, okay. Τι σημαίνει έντονη πρωτογενή έλξη. Οι άνθρωποι που σκέφτονται συνέχεια το σεξ βιώνουν έντονες πρωτογενές έλξεις συνεχώς. Σε κάποια φάση που περνούσε η επαρξιακή κρίση μετά από πένθος, σκεφτόμουν το φλερτ έντονα, αλλά δεν διανοούμουν ότι θα ήμουν σε σχέση και θα το κάνω. Η κρίση πέρασε και μαζί και η παρόρμηση. Όχι, όχι, ένα λεπτό. Όταν έχετε παρόρμηση να φλερτάρετε, όταν έχουμε παρόρμηση να φλερτάρουμε ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μια σχέση, πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρή απόψη μας και το πιο πιθανό να είναι μια ένδειξη, αν όχι απόδειξη, ότι η σχέση αυτή μας έχει τελειώσει. Και γι' αυτό έχουμε την ανάγκη να φλερτάρουμε. Ασχέτως αν από ηθική στάση απέναντι στη ζωή δεν θα το κάνουμε, όταν έχουμε την ανάγκη να φλερτάρουμε ενώ είμαστε μέσα σε σχέση, σημαίνει ότι κάπου δεν μας καλύπτει η σχέση μας. Αυτό σημαίνει. Εν ολίγης είμαστε δύο διαφορετικοί άνθρωποι ως προς αυτό το θέμα και με άλλες στάσεις και ο καθένας έχει τον περίγυρό του να στηρίξει την άποψή του, να στηρίζει την άποψή του. Και τι κάνετε μαζί τότε? Τι κάνετε μαζί? Εγώ διαρωτώ με τι κάνετε μαζί. Γιατί να τρως και εσύ τα χρόνια σου? Θα ήθελα επομένως να θέσω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτη ερώτηση. Συνιστά το φλερτ ενώ είσαι σε σχέση απιστία? Και ποιος ορίζει τελικά το τι είναι απιστία?
διαμορφώνονται οι απόψεις ανάλογα με το φύλο και την κοινωνία που μεγαλώνουμε. Συγγνώμη, η μονογαμικότητα και η πίστη, η ερωτική πίστη προς έναν σύντροφο δεν είναι κάτι που χωράει συζήτηση. Είτε είσαι πιστός είτε είσαι άπιστος. Ένας που είναι πιστός δεν γαμάει άλλους ανθρώπους, sorry για την έκφραση, δεν απαυτώνεται με άλλους ανθρώπους, δεν φλερτάρει με άλλους ανθρώπους, δεν έχει κουβέντες με άλλους ανθρώπους. Και το φλερτ είναι ένας πρόδρομος προς το απαύτωμα. Είναι καθαρά ερωτικό παιχνίδι. Το φλερτ είναι ερωτικό παιχνίδι. Για τους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν κυριολεκτικά τη λέξη σχέση και κυριολεκτικά τη λέξη μονογαμική σχέση, το φλερτ συνιστά απιστία, εννοείται. Συναισθηματική μεν, απιστία δε. 2. Υπάρχει υγιής λύση στην περίπτωσή μας, ναι, να το χωρίσεις χθες. Αυτή είναι η υγιέστερη λύση, να το χωρίσεις χθες. Εκείνος ήδη ξεκίνησε να το κάνει, πράγμα που προκάλεσε νέες ταραχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πήρε την απόφασή του. Άρα εγώ θα μπορούσα παρά τα συναισθήματα μου να δεχτώ την κατάσταση οργανικά, ναι, να τη δεχτείς οργανικά, μη κακό να βγάλεις και κανένα αυτοάνωσο, πας και κανέναν καρκίνο, να τη δεχτείς οργανικά. Τι λες κόρη, κόρη πας καλά. Να ενσωματώσω αυτό το πράγμα στην κοσμοθεωρία μου, ναι, να γίνεις εντελώς brainwashed. Ναι, κόρη ξύπνα κόρη. Είμαι ανοιχτή στο ότι μπορεί να είμαι υπερβολική, να βλέπω τα πράγματα πολύ απόλυτα και μονοδιάστατα. Πλήση εγκεφάλου σου κάνει, gaslighting σου κάνει, σε βγάζει τρελή επειδή αντιδράς με το φυσιολογικό τρόπο. Ειδικά από τη στιγμή που αυτός είναι τόσο ξεκάθαρος με τις προθέσεις του και τα συναισθήματά του. Από τη στιγμή που αυτός είχε κάνει μια διανοητικοποίηση της ανηθικότητος του προς εσένα και την παρουσιάζει και ως αρετή. Είσαι θύμα της πλήσης εγκεφάλου που σου κάνει, ξύπνα. Το μόνο που φοβάμαι και δεν θέλω είναι να το κάνω μόνο και μόνο για τη σχέση και να βλάψω τον εαυτό μου. Δεν αντέχω να τον χάσω πάλι και να είμαι καταπιεσμένη. Τον εαυτό σου να μην χάσεις. Αυτόν δεν τον έχεις ήδη. Δεν τον έχεις ήδη. Και γλίτωσες κιόλας που δεν τον έχεις ήδη. Τρίτο ερώτημα. Τι έχει τελικά σημασία, τα συναισθήματα ή η λογική? Όταν μου εξηγεί το πώς βλέπει τα πράγματα, αισθάνομαι υπερβολική. Αλλά όταν φέρνω την εικόνα του φλερτ στο μυαλό μου, με πιάνει ζήλια και λύπη. Είναι απλά θέμα πεποιθήσεων. Πόση πλήση εγκεφάλου σου έχει κάνει, κόρη, πόση. Πόση. Τα συναισθήματα μας είναι εκεί για να μας ειδοποιούν για κινδύνους. Η ζήλια και η θλίψη που σε πιάνει είναι προειδοποιητικά συναισθήματα για το ότι κάτι πάει εξαιρετικά χι. Πάρα πολύ χι. 4. Ισχύει όταν είσαι ερωτευμένος πως δεν έχεις μάτια για άλλον άνθρωπο? Βεβαίως και ισχύει. Ότι δεν σε νοιάζει κανένας άλλος ή ότι δεν μπορείς να κοιτάξεις έναν άλλον. Δεν σε νοιάζει κανένας άλλος. Δεν είσαι ερωτευμένος, στο μυαλό σου είναι σε αυτό με τον οποίο είσαι ερωτευμένος. Ναι. Ή αυτό ισχύει μόνο στα πρώτα στάδια και στη συνέχεια υπάρχει ναι μεν η ερωτική έλξη για άλλους ανθρώπους, αλλά όχι η διάθεση να κάνεις κάτι. Λοιπόν, δεν μπορώ σε ένα vlog των 15-20 λεπτών να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Δεν μπορώ να το απαντήσω. Αυτό που μπορώ να σου πω όμως είναι ότι εσύ που είσαι 22 χρονών και είσαι ακόμη έφηβος και ακόμη σχηματίζεται η προσωπικότητα σου και εξελίσσεται το εγκέφαλό σου, σε καμία περίπτωση δεν σε συμβουλεύω να μείνεις σε μια τέτοια σχέση στην οποία δείχνει τόση αναισθησία για τα συναισθήματα σου ο εντός αγωγικών σύντροφος. Σας παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά και συνήθως σιωπηλά και ανυπομονώ και για το τελευταίο σας σεμινάριο. Η δουλειά σας είναι πολύτιμη και μας βοηθάτε πολύ. Συνεχίστε δυναμικά και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ιστερόγραφο, η ιδέα του merch που τέθηκε στο live είναι εξαιρετική γιατί έχει πολλά coach στο κανάλι. Ναι, το έχουμε υπόψη μας. Τη ρώτησα εγώ για την ηλικία και μου γράφει σήμερα. Μια σύντομη προσθήκη, κυρία Θέκλα. Η προσέγγιση που θέλει να έχει ο φίλος μου είναι μια συνήθως ολιγόλεπτη συνομιλία και ακόμα και αν η απέναντι κοπέλα ενδιαφερθεί για παραπάνω, δεν θα δοθεί οποιαδήποτε συνέχεια. Κάνει σεξ με προφύλαξη, δηλαδή δεν κάνει χωρίς προφύλαξη. Επίσης μου τόνισε πολλές φορές ότι με αγαπάει και θέλει να μείνει μαζί μου και αν είχε οποιοδήποτε πρόβλημα με μένα θα μου το έλεγε. Δεν είμαι εσένα που έχει πρόβλημα, είμαι το πουλί του που έχει πρόβλημα και με το μυαλό του που έχει πρόβλημα.
Οπότε θα ήθελε να ακούσω αυτά που μου λέει και όχι να υποθέτω από φόβο ή πεπιθήσεις πράγματα στο κεφάλι μου, να μας παρατήσει με τις εξυπνάδες του. Ποιος του τις λέει άραγε? Βέβαια, έχει πετάξει σε κάποια φάση ότι δεν ήταν σίγουρος αν θέλει να είναι σε σχέση. Αλλά στη συνέχεια που μιλήσαμε και είχε κάνει συνεδρία με το ψυχολόγο του, μου είπε ότι αυτό που περνούσε από το μυαλό του όταν καταπίεζε τις ανάγκες του και πλέον που εκφράζεται δεν αισθάνεται έτσι. Σαν αυθεντική people pleaser το καταλαβαίνω, αλλά σκέφτηκα ότι μπορεί να ήταν χρήσιμο να σας το αναφέρω. Είναι άντρας ο ψυχολόγος του, ε. Και αν είναι ψυχολόγος, γιατί πολλές φορές κάποιος δεν είναι ψυχολόγος και αυτό παρουσιάζεται ως ψυχολόγος όπως έχουμε δει πρόσφατα. Παρεμπιπτόντως, ο ψυχολόγος του είναι υπέρ του να βγαίνει και να κάνει προσεγγίσεις και ο ίδιος το εφαρμόζει στον πολύχρονο γάμο του και θεωρεί τη στάση μου όχι παθολογική αλλά πολύ αυστηρή. Αυτά, κυρία Θέκα, ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξαναλέω ότι μπορεί κάποιος να αυτοβαφτίζεται ψυχολόγος αλλά να μην είναι. Το είδαμε πρόσφατα και στην περίπτωση που έγινε στην Ελλάδα με μια κυρία η οποία έβγαινε και στα κανάλια και έγινε και συνεντεύξεις, έδινε και συνεντεύξεις και αυτό αποκαλούν τα ψυχολόγος, αλλά η κοπέλα δεν ήταν ψυχολόγος. Αρνούμε να πιστέψω ότι υπάρχει ψυχολόγος ο οποίος έχει σπουδάσει σε πανεπιστήμιο, ο οποίος έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, ο οποίος γνωρίζει τι είναι η ψυχολογία, ο οποίος από τη μια πάει και λέει τι μαλακίες κάνει ο ίδιος στο γάμο του. Πάει και λέει στον πελάτη του τώρα τον 23χρονο ότι και εγώ που είμαι πολλά χρόνια παντρεμένος βγαίνω έξω και φλερτάρω με άλλες γυναίκες και αυτό σώζει το γάμο μου. Δηλαδή, παιδιά, σοβαρά για μένα ως ψυχολόγο μου φαίνεται εξαιρετικά ανήθικο να χρησιμοποιείς άλλους ανθρώπους για να κρατήσεις το γάμο σου ζωντανό, είτε αν γαμάς άλλους ανθρώπους, sorry για την έκφραση, είτε αν τους γαμάς τον εγκέφαλο παράγοντας τους προσδοκίες. Γι' αυτό τόσες πολλές φορές στέλνετε τόσα mail και λέτε «Με φλερτάρει κάποιος και δεν προχωρεί». Γιατί δεν προχωρεί? Σε φλερτάρει ίσως για να διατηρήσει τον πολύχρονο γάμο του καλά. Σε χρησιμοποιεί. Μου φαίνεται ανήθικο ένας ψυχολόγος να συμβουλεύει τους πελάτες του, τους θεραπευόμενους του, να χρησιμοποιούν άλλους ανθρώπους όπως χρησιμοποιεί και αυτός για να έχει καλύτερο γάμο και καλύτερη εγωκεντρική ευχαρίστηση ο ίδιος. Ανήθικο μου φαίνεται. Και ξαναλέω, δεν ξέρω αν είναι ψυχολόγος. Γιατί έχουν ξεφυτρώσει ένα σωρό τύποι σαν μανιτάρια που αυτονομάζονται προπονητές ζωής, που αυτονομάζονται σύμβουλοι ψυχικής υγείας, που δεν είναι ψυχολόγοι, που αφήνουν να εννοηθεί πως είναι ψυχολόγοι και περνούν τις δικές τους απόψεις, πεπιθήσεις ως ένα τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι. Απαγορεύεται ο ψυχολόγος να μιλάει για τα δικά του προβλήματα στον πελάτη του. Πόσο μάλλον να του συστήνει να χρησιμοποιήσει την ίδια ανήθικη τακτική που χρησιμοποιεί ο ίδιος. Και ξαναλέω, είναι ανήθικο να φλερτάρεις για να νιώθεις καλά στο γάμο σου και γιατί απατάς συναισθηματικά τη γυναίκα σου, αλλά και γιατί δημιουργείς ψεύτικες προσδοκίες σε άλλες γυναίκες που μπορεί να μην το ξέρουν πως είσαι ένας παντρεμένος που θες να νιώσεις καλύτερα. Μου έχει φύγει το κεφάλι, μου έχουν φύγει τα μαλλιά, όσα μου έχουν μείνει δηλαδή. Πραγματικά πέστε και εσείς τις απόψεις σας. Ξαναλέω ότι αρνούμε να πιστέψω ότι αυτός που πάει ο φίλος σου είναι ψυχολόγος. Αρνούμε να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι υπάρχει τέτοιος ψυχολόγος, πραγματικά. Ως ψυχολόγος, εγώ ίδια λέω ότι αν νιώσεις την ανάγκη να φλερτάρεις σε μια σχέση τόσο νωρίς, που είσαι εσύ 22 και αυτός 23, δεν είναι κακό. Απλώς είναι ένδειξη ότι δεν σε καλύπτει η σχέση σου. Και καλά κάνεις να τερματίσεις τη σχέση σου για να φλερτάρεις αβέρτα κουβέρτα με όποιες θέλεις, με όποιους θέλεις και να υπάρχει μια περίπτωση αυτό το φλερτ να σε οδηγήσει και κάπου. Όχι να χρησιμοποιείς εαυτούς και αλλήλους. Χρησιμοποιείς και τη φιλενάδα σου και τις άλλες κοπέλες για να θρέφεις τον εγωισμό σου και να προσπαθείς να κάνεις mansplaining και gaslighting στην κοπέλα σου ότι έχει αυτή πρόβλημα σαν αντίληψη, όχι ότι εσύ είσαι τι είσαι. Το λιγότερο εγωκεντρικός. Αυτά. Αυτές είναι οι απόψεις μου. Καλό βράδυ. Πάλι χαμός θα γίνει στο σχολείο.